Στην καρδιά του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Αθήνας, στην οδό Ευαγγελιστρίας, βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Παναγίας Ρόμβης, ένας από τους ελάχιστους ναούς που διασώθηκε από τις ρημοτομήσεις του 19ου αιώνα. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου. Η ονομασία Ρόμβη προήλθε από παραφθορά του επωνύμου της αθηναϊκής αρχοντικής οικογένειας Ρόμπης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η οποία είχε ως οικογενειακό ναό το ναό της Παναγίας που σώζεται σήμερα. Ο ναός, που είναι κτίσμα των Βυζαντινών χρόνων, 10ος αιώνας, αλλά ανακαινίστηκε κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ανήκει στον τύπο της τρίκλητης καμαροσκέπας της Βασιλικής με σύνθετη στέγη. Αποτελείται από μια κυλινδρική καμάρα, που δυτικά και ανατολικά καταλήγει σε τεταρτοσφαίρια που βαίνουν πάνω σε γωνιαίες κόγχες. Στη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχει μεταγενέστερο πρόκτισμα, το οποίο χωρίζεται από αυτόν με κυονοστοιχεία και υπάρχουν δύο επιμήκη διαμερίσματα, εκ των οποίων το βόρειο χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς ως παρεκκλήσιο. Επισκευές που πραγματοποιήθηκαν στο ναό κατά το 19ο αιώνα παραμόρφωσαν εν μέρη τις εξωτερικές του πλευρές. Το 1966, με δαπάνες του ΤΑΚΕ, σήμερα ΤΠΟΕΚΕ, Ταμείο Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος, στο οποίο ανήκει, και με την επίβλεψη της αρμόδιας εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων, έγιναν εργασίες συντήρησης. Από την αφαίρεση παλαιών επιχρησμάτων, διαπιστώθηκε ότι η τυχοδομία ήταν κοινής κατασκευής και αμελούς εμφάνισης, και για το λόγο αυτό προσθέθηκαν πάλι επιχρήσματα. Στα 1973-1974, μπροστά στη νοτιοδυτική γωνία της εκκλησίας, βρέθηκαν λείψανα τυχοποιίας, τμήμα ιωνικής βάσης, δύο τεμάχια αράβδο του Κίωνα και θράψμα αποστόμιο πιθαριού. Στο εσωτερικό του ναού, τα τρία κλήτη χωρίζονται με δύο σειρές κιώνων από λευκό μάρμαρο. Ιδιαίτερη εντύπωση στον επισκέπτη προσκυνητή προκαλεί το ξυλόγλυπτο τέμπλο με δύο σειρές από εικόνες του να έχουν επικαλυφθεί με ασημένιο πουκάμισο και επίχρυσα διακοσμητικά στοιχεία. Μεταξύ των δύο σειρών των εικόνων παραβάλλεται ως διακοσμητικό στοιχείο επιμήκη σειρά από επιχρυσωμένη κλιματίδα με άμπελο. Ροζέτες και σχηματοποιημένα γεωμετρικά σχήματα, τετράγωνα, καλύπτουν τα ενδιάμεσα κενά της βάσης των εικόνων της κάτω σειράς. Ο οκταγωνικός άμβωνας, ο οποίος οριοθετείται με αντίστοιχα παραλληλόγραμμα περιγράμματα, διακοσμημένα με χρυσά επιχρήσματα, υποβαστάζεται από διαμήκη κίωνα με ανάλογο διάκοσμο. Υψώνοντας το βλέμμα προς την καμαροσκέπαστη οροφή, ο προσκυνητής αντικρίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παράσταση του Παντοκράτορα. Η φορητή εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου με την Παναγία και τον Άγγελο ασημοσκέπαστους εντυπωσιάζει, καθώς οι Άγιες Μορφές που περιβάλλουν τη Μητέρα του Χριστού, έχοντας στο βάθος την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, παρίστανται με λεπτότητα, αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά της κριτικής αγιογραφικής τέχνης. Η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας δεσπόζει στο προσκυνητάριο, περικοσμημένη με σειρά από αργυρά τάματα, δείγματα της βαθιάς πίστης των προσκυνητών στη θαυματουργή παρέμβαση της Θεοτόκου.